Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι αγοράσαμε εμεί οι Ιταλοί τώρα. Α, έτσι, ε, εντάξει. <laughs> λοιπόν, ο κύριο Γκριμάλντι <laughs> γίνεται μάλλον κάτοχο και του ε, λιμανιού του Ηρακλή την Ιγουμενίτσα. <laughs> Θυμίζω ότι είναι ο διοκτήτη των Μινοϊκών Γραμμών. Έτσι, μινοϊκών μία γράμμα. από του μεγάλου ομίλου εγχώριου ακτοπλοϊκού με αντιπάλους στην Attica Group. Λοιπόν, ανοίξαν πριν από λίγα λεπτά, Κώστα, κυρίε και κύριοι, προσφορές για το λιμάνι του Ιρακλείου. Φαίνεται να έχει υποβάλει τη μεγαλύτερη προσφορά. Είχε ανταγωνιστές, καταρχάς, τον Όμιλο Γεκ Τέρνα του κ. Περιστέρη και τη Sky Express του κ. Γρήλου. Mm -hmm. Στον ίδιο διαχωρισμό κατέβηκε ο οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκη. Στον ίδιο οργανισμό κατέβηκε και ο Άκτορα. Ε, και γενικά υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπόθεση, καταρχά. Υπόθεση. Ναι, φαίνεται ότι έχει την καλύτερη τί, προσφορά. Ναι. Τώρα το θέμα είναι το τίμημα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η Γουμενίτσα κόστησε στον κύριο Γκριμάλντι 64 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το 67% και 40 χρόνια. Φαντάζομαι τώρα το λιμάνι του Ρακλείου, που είναι κομβικό το σημείο λογικά θα πρέπει να σπάσει το φράγμα των 100 εκατομμυρίων. Θυμίζω ότι ο κ. Γκριμάλντε έχει δηλώσει ότι αν πάρει το λιμάνι του Ρακλείου θα φέρνει πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα κινέζικα στο Ηράκλειο και από εκεί μετά θα μπορεί να τα διαχέσει σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι μεγάλη κίνηση. Θυμίζω ότι πλέον απομένει η Κώστα, κυρίε και κύριοι, να ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι του Λαβρίου και το λιμάνι του Βόλου, όπου επίση είναι κομβικά ε, τα σημεία που είναι αυτά τα δύο λιμάνια. Οι δουλειέ προχωράνε. Ανεξάρτητα αν έχουμε ή όχι κυβέρνηση, εγώ απλώ το λέω γιατί και σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα. Απλώ δεν θέλω να διακόψω, έχει πολλέ διεθνεί ειδήσει. Νέο υψηλό και σήμερα για το χρηματιστήριο. Έχουμε επιστρέψει πλέον στον ε, Αύγουστο του 2014. Πάει εξαιρετικά και τα ομόλογα. Μπορεί η Fitch να μην μα είπε τίποτα ουσιαστικά την Παρασκευή. Έρχεται όμω η Moondis. Αύριο φεύγουν οι Έλληνε τραπεζίτε, πάνε στο Παρίσι. Η Γκόλ κάνει ειδικά ένα συνέδριο Γενικέ Τράπεζε για, για τι Ευρωπαϊκέ. Και γενικά κοχλάζει η ελληνική Η οικονομία. εταιρεία του Κρυμαλτή μα... κατέχει ήδη την Ιγουμενίτσα. Ναι, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα, μα λες ότι θα αποκτήσει. Παίρνει και το λιμάνι το... Ιρακείο. Το σκώστα... Ο, ο Βόλο, που επίση είναι ένα κομβικό λιμάνι. Εκεί θα, θα χτυπηθεί. Το... Τι θα γίνει εκεί, θα χτυπηθεί. Προφανώ, δεν λέω αυτό. Για το Γκριμάλτη. Δεν νομίζω ότι θα κατέβει ο Κρυμαλτή. Εκεί πλέον παίζει πολύ δυνατά να παίξει πάλι η Γεκτέρνα. Παίζει πολύ δυνατά να παίξει Ολθ και θα παίξει σίγουρα και ο Όμιλο Χαλιβουργία ο οποίο βέβαια έχει μείνει με ένα εργοστάσιο στο Βόλο και θα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να πάρει και το, το, λιμάνι του Βόλου. Πάντω είναι πολύ όμιλη και ξένοι και ελληνικοί. Οι εξαγορέ όμω αυτών των λιμανιών, παράδειγμα, με, 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 με η Γουμενίτσα Βόλο, υπάρχει η Σασκαριά το, το, εν, το, ενδεχόμενο, γιατί έχει υποθεί πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν για τη σύνδεση. Την... Την αυτοκινητόδρομων οριζόν, τον που θα μπορούσε να συνδέσει το, το λιμάνι τη Οικουμενή σα με το Βόλιο. Υπάρχουν ενδεχομένω στα σκαριά τέ, κάποιε τέτοιε ενέργειε. Προ το παρόν όχι. Υπάρχει στα σκαριά σιδεοδρομική επέκταση. Από το Βόλιο να γίνει αυτό και θα... στην Ευρώπη. Το... Ακριβώς, Ο εμπορευματικό τομέα βολεύεται από το αυτό. Λοιπόν, ακριβώς. και σα αφήνω γιατί έχει πολλά να πει. Να πω μόνο το εξή. Είναι, είναι μεγάλη μου χαρά. Πολλές... Οι επιχειρηματικέ συμφωνίε οι οποίε κρατιούνται με το ζόρι να ανακοινωθούν περιμένοντα το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Ναι. Η οικονομία. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Επειδή προφανώ το αποτέλεσμα τη 21η Μαου. Πήρε την εικόνα του αποτελέσματο ναι. και σου λέει τώρα μα, πρέπει να αποχωρήσει. Υπά, υπάρχει καθαρό, σχεδόν καθαρό ορίζοντα. Και θυμίζω και ο Κώστα ποτήμι... και κλείνω με αυτό ότι 10 Ιουλίου θα έχουμε και την υποβολή των προσφορών για, για την Αττική Οδό, για του νέου παραχωρησιού, όποιο θα είναι αυτό. Έχουμε και γνατεία μπροστά μα και γενικά θα έχουμε ένα πολύ ζεστό και καυτό καλοκαίρι. Είσαι καταπληκτικό όπω πάντα. Είσαι σήμερα, εύχομαι σε ο Θεό βέβαια στον Περλουσκόνη και στον Μπούκα αλλά σήμερα πραγματικά μοντέλο Ιταλικό. Μοντέλο το πω, εγώ, Είσαι, είσαι, είσαι. Σήμερα Και η που, 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 που κόλλαγε. Εντάξει, ο Αίμνητο νομίζω έχει ιδιαίτερα τριμ... Όχι, όχι εσύ είσαι μοντέλο ιταλικό, αυτό λέω. Δηλαδή, θα πούμε αρκετά, για, τον Περλουσκόνη. Απλώ να πω για τον yeah. Περλουσκόνη και φεύγω, που δεν είναι σαν Απλώ διάβασα το βιογραφικό του. Ξεκίνησε ω πιανίστα σε ένα κοροσγερόπουλιο. Με μηδέν λιρέτε στην τσέπη. Όταν όμω είσαι επιχειρηματικό μυαλό και ρισκάρει, γιατί εμεί είπαμε πρέπει να ρισκάρεις τη ζωή σου για να αποκτήσει. Άμα είσαι ξέρεις... τσίπη και πα μήνα-μήνα, δεν καλά, πας ε, ε, Εκεί είναι και θέμα ηθικού κώδικα. Προφανώ, προφανώ κόστα. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή που. εκπομπή, εγώ σα ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.